αυτό το οποίο πρέπει να εστιάσουμε και που αν θέλετε παραμένει και έκθετη κυβέρνηση είναι πρώτον γενικά οι συνθήκες που επικρατούν, δηλαδή το επισημάνετε και στο τέλος της τοποθέτησής σας ότι τα κρούσματα συνήθως παρουσιάζονται σε αυτόν τον πληθυσμό, είναι περιπτώσεις ψώρας ή άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν γενικά με τις συνθήκες διαμονής, ναι, υγιεινής σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι τελικά τόσο, τουλάχιστον όπως και εμείς ενημερωνόμαστε τα ζητήματα του COVID, όμως σε κάθε περίπτωση παραμένει το πρόβλημα της παραμονής, διατήρησης, του εγκλωβισμού χιλιάδων ανθρώπων στο νησί παρά της και της συνεχής πιέσης, κινητοποίησης των κατοίκων, την εκφρασμένη, αν θέλετε και τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις ότι πρόκειται να απεγκλωβιστεί μέχρι, όπως λέγανε, μέχρι το Πάσχα όλος αυτός ο πληθυσμός από το νησί. Όμως φαίνεται εκτεθειμένη και η κυβέρνηση, γιατί αντί για να κάνει αυτό προσπαθεί με τερτύπια να επιβάλλει την δημιουργία και επιβολή ενός νέου μεγαλύτερου κλειστού κέντρου που θα διαιωνίζει τον εγκλωβισμό στα νησιά, όπως βέβαια παραμένει έκθετη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι μετακινήσεις που κάνει, όπως σωστά είπατε, γίνονται με το σταγονόμετρο, δημιουργώντας διάφορα προσκόμματα συνεχώς, αλλά βέβαια και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που συζητείται αυτές τις μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα δείχνουν ότι η κατάσταση αυτή του εγκλωβισμού θα μονιμοποιηθεί, θα συνεχίσει, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το ζήτημα. Άρα προς τα εκεί πρέπει, αν θέλετε, να συνεχίσουν να στραφούν και κινητοποιήσεις των κατοίκων των νησιών και συνολικά να στοχεύεται αυτός πραγματικά δημιουργεί το πρόβλημα, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της και είναι και η κυβέρνηση που, όπως και οι προηγούμενοι, συνεχίζει σε αυτό το δρόμο να αποδέχεται συμφωνίες που τελικά μονιμοποιούν τον εγκλωβισμό στα νησιά. Όσον αφορά τον εγκλωβισμό, να δώσουμε και κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, 2.200 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγο καιρό στο νησί της Λέσβου. Χθες μας ενημέρωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι τις τελευταίες 4 εβδομάδες μετακινήθηκαν 425 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες για τη Γερμανία. Θα μετακινηθούν συνολικά από τη Λέσβο 909 άτομα, όχι ακόμα 909 άτομα, συνολικά δηλαδή θα φτάσουμε στα 909 άτομα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πάνω από 1.300 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα μείνουν στο νησί. Υπάρχει δηλαδή αδυναμία μέχρι και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, στους ανθρώπους δηλαδή αυτούς που έχουν δοθεί χαρτιά για την παραμονή στη χώρα μας. Παραμένουν εδώ. Υπάρχει δυσκολία η μετακίνησή τους. Ή ακόμη χειρότερα, βλέπουμε άνθρωποι που έχουν μετακινηθεί στην ενδοχώρα να μην μπορούν, να μην τους δίδεται η δυνατότητα επιβίωσης και να επιστρέφουν στα κιτ. Γιατί η λογική που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι ότι ακόμη και για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες να τους πετάει ουσιαστικά στον δρόμο χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, χωρίς προσπάθεια για αυτούς που είναι να μείνουν στη χώρα να ενταχθούν στη προγράμματα εργασίας, στέγασης, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή μια προσπάθεια ενσωμάτωσης ώστε να μην μεταφέρεται το πρόβλημα, αν θέλετε, από το νησί στις πλατείες της Αθήνας και πίσω. Υπάρχουν τα προγράμματα, αλλά δεν βοηθούνται ουσιαστικά οι άνθρωποι για να φτάσουν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα αυτά. Αυτό παρατηρούμε. Είναι λυπή και είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ο οποίος σε ένα μήνα από όταν πάρει το αίτημα ασύλου χρειάζεται να περάσει όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλοί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, είναι δύσκολο χωρίς καμιά βοήθεια και πρόνοια. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό αποσπασματικά. Μάλιστα. Και βέβαια παραμένει το ζήτημα ότι εμείς έχουμε βάλει, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω στο προσφυγικό επειδή υπάρχουν και τα ζητήματα του κορονοϊού, έχουμε όμως παραμένει προβληματικό το ότι και η δυνατότητα να αιτηθούν οι πρόσφυγες άσυλο στις χώρες που πραγματικά θέλουν να πάνε δεν τους δίνεται ούτε με τη μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε όμως από το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης που συζητείται. Άρα διαιωνίζει το εγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων στο νησί και στη χώρα που δεν θέλουν να μείνουν. Και βέβαια όλα αυτά τα ζητήματα ότι ακόμα και αυτοί που δικαιούνται με την εγκαταστάσεων γίνεται με το σταγονόμετρο και χωρίς να πιέζεται, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να υποχρεώνονται και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχτούν και αυτοί
Το μερίδιο της ευθύνης τους. Λοιπόν, ο κορονοϊός ήταν το θέμα σήμερα που σας καλέσαμε. Ναι. Πάντα όμως το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που καίει και τσουροφλίζει και φυσικά πηγαίνει και προς τα εκεί η κουβέντα. Πάμε λοιπόν στα του κορονοϊού. Έχετε κάνει μια τοποθέτηση για το θέμα της έξαρσης και για το θέμα το πώς το χειρίζεται η κυβέρνηση. Ενώ είχατε καταθέσει, όπως μας είχατε ενημερώσει η κυρία Κομινάκα, και μια πρόταση νόμου για να βοηθηθούν τα χαμηλά εισοδήματα αυτοαπασχολουμένων και αγροτών με επιπλέον μέτρα ενίσχυσης. Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί αυτό στη Βουλή, γιατί σήμερα ακούσαμε κάποια μέτρα το πρωί από τον Πρωθυπουργό. Τι εικόνα έχετε? Πρόταση νόμου έχει καταθέσει το ΚΚΕ από την αρχή του έτους. Ναι. Τα αιτήματα αυτά, αν θέλετε, τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και στην προηγούμενη χρονιά, γιατί θεωρούμε ότι δυστυχώς οι οικονομικές συνέπειες που βιώνουν ιδιαίτερα τα χαμηλότερα εισοδήματα αυτοαπασχολουμένων αγροτών, όπως και οι εργαζόμενοι, είναι τεράστιες και δεν αντιμετωπίζονται με τα εμίμετρα που κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση και δεν ενισχύει ουσιαστικά αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, αλλά εκεί που κατευθύνεται ο μεγάλος όγκος των ενισχύσεων είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι και ενισχύονται με ζεστό χρήμα και βέβαια με μια σειρά μέτρα που τους απαλλάσσουν από τα βάρη, όπως τα χαρακτηρίζουν εκείνοι, προς τους εργαζόμενους κλπ. Πρώτα στα ζητήματα της πανδημίας, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία με τα περιοριστικά μέτρα, τα lockdown και αντιφατικά πολλές φορές μέτρα που δημιουργούν, αν θέλετε, και σύγχυση στον πληθυσμό ή και αντιδράσεις που δυσκολεύουν την εφαρμογή τους, χωρίς να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα πρόληψη εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Για δείτε τώρα και στο νησί, τι επιβεβαιώνεται ξανά? Ότι αποδεικνύεται ότι οι χώροι μεγάλης διασποράς είναι οι χώροι φροντίδας ηλικιωμένων, οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι που έχουμε ξανά καταγγελίες για κρούσματα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ στο νησί. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά, ούτε βέβαια είναι η μόνη περίπτωση που υπάρχει μέσα στο νησί. Αλλά αυτό που λείπει είναι τα μέτρα πρόληψης. Να ελέγχονται πρώτα και κύρια τα γυροκομεία, οι χώροι πρόνοιας φροντίδας ηλικιωμένων, που είναι εγκληματικό το να συνεχίζεται μετά από τόσες φορές που έχουν παρουσιαστεί σε όλη την Ελλάδα διασπορά σε αυτούς τους χώρους, να συνεχίζεται η κατάσταση εκεί χωρίς να γίνονται προληπτικά μαζικά τεστ και στους εργαζόμενους, χωρίς να παίρνουν μέτρα προστασίας. Πάντως τα γεροκομεία, επειδή το έχουμε παρακολουθήσει, ήταν συστηματική παρακολούθηση. Δηλαδή κάθε δύο εβδομάδες είχαμε συστηματικά τεστ και στους εργαζόμενους και στους ωφελούμενους. Και εκεί έγινε και ο εντοπισμός στο γεροκομείο της Αγίας Παρασκευής. Βέβαια, θα πρέπει να εξεταστεί τόση μεγάλη διασπορά, το πώς έγινε τόσο μεγάλη διασπορά, αλλά τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους είναι αντιφατικό αν τηρούνται ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται με τέτοια ταχύτητα σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους, όπως κυρίως τους χώρους δουλειάς, όπου καταλαβαίνετε ότι και η πιέση προς τους εργαζόμενους για να μην καταγγείλουν, να μην γνωστοποιηθούν τα κρούσματα, είναι γνωστές, έχουν καταγγελθεί πολλές φορές και από σωματεία, από χώρους, από εργαζόμενους, ότι είτε δεν ενημερώνονται οι εργαζόμενοι εγκαίρως για κρούσματα που εμφανίζονται στο προσωπικό, είτε δεν γίνονται τα μαζικά τεστ και προληπτικοί έλεγχοι, δεν δίνονται μέτρα προστασίας. Και βέβαια μιλάμε ειδικά για τους χώρους, για παράδειγμα των σούπερ μάρκετ, όπου οι εργαζόμενοι έμειναν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας στην πρώτη γραμμή, να το πούμε έτσι. Ναι, ήταν εκτεθειμένοι, έρχονταν σε επαφή με πολύ κόσμο καθημερινά και εκεί δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε να προλαμβάνεται, να προστατευτεί η υγεία και των εργαζομένων και βέβαια του κόσμου που έρχεται σε επαφή. Mm-hmm. Ή αντίστοιχα στα σχολεία που ανοίγουν και κλείνουν κάθε τρεις και λίγο με τον ίδιο όμως ακριβώς τρόπο όπως έκλεισαν την πρώτη φορά, δηλαδή γιατί θεωρείται ότι δεν μπορούν να τηρήσουν τα μέτρα πρόληψης της διασποράς. Δεν υλοποιήθηκαν τα αιτήματα των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών που από την πρώτη στιγμή διεκδικούν για να αραιώσουν τα τμήματα, για να υπάρξει πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν να γίνεται μαθήματα με λιγότερους μαθητές ανατάξει. Αντίθετα, το μόνο που έκανε η κυβέρνηση είναι να τους λέει να πάνε με τις κουβέρτες και με τα ανοιχτά παράθυρα στο σχολείο. Ναι. Άρα όλο είναι μια σειρά τέτοιων ζητημάτων που δημιουργούν, αν θέλετε, προβλήματα της διασποράς και ταυτόχρονα
Είναι το προβληματικό των πολύ αργών ρυθμών εμβολιασμού του πληθυσμού, το ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους, ότι δεν φρόντισε η κυβέρνηση να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα εμβόλια και να βοηθήσει αν θέλετε και τον πληθυσμό και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά, αλλά να αντιμετωπιστούν και προβλήματα ή αν θέλετε και με όλη αυτή τη διαδικασία που υπήρξε γύρω από τον εμβολιασμό, δηλαδή τους μεγάλους ανταγωνισμούς, τις αντιθέσεις των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών, το ότι γίνεται αν θέλετε ένα τέτοιο, ότι για ένα τέτοιο λεπτό ζήτημα που αφορά την ανθρώπινη ζωή και υγεία επιβάλλεται και επικρατεί, επικρατούν οι όροι του ανταγωνισμού και της αγοράς, βοηθούν αν θέλετε και στο να ενισχυθούν διάφορες ανορθολογικές αντιλήψεις και διάφορες και μια αμφιβολία και αμφισβήτηση από τη μεριά του πληθυσμού για το με τι όρους αν θέλετε γίνεται εμβολιασμός. Άρα πρέπει από την κυβέρνηση να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, να βοηθήσει ώστε να έχει ο πληθυσμός άμεση πρόσβαση σε όλα τα είδη των εμβολίων και βέβαια που αυτό βέβαια δεν πάει πίσω μόνο η Ελλάδα. Βλέπουμε γενικότερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τα κατάφεραν με τις προμήθειες εμβολίων. Θα μπορούσε, λέτε, η χώρα μας να κάνει κάτι διαφορετικό για να το επιτύχει. Και βλέπουμε εδώ πέρα από τα στοιχεία που δίνει, τα σημερινά στοιχεία που δίνει η σχετική υπηρεσία για τον εμβολιασμό, λίγο κάτω από το 4% του γενικού πληθυσμού είμαστε στον εμβολιασμό. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, 2,5 μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών έχει εμβολιαστεί μόλις περίπου το 4%. Είναι αργή η διαδικασία. Νομίζω ότι όλη η διαδικασία που ξετυλίχθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εμβολιασμό απέδειξε, αν θέλετε, αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι όταν το φάρμακο, το εμβόλιο γίνεται εμπόρευμα, ναι, τότε θα παρουσιάζονται δυστυχώς, ναι, η ζωή των ανθρώπων και η υγεία του θα παίζει κορώνα γράμματα για τα κέρδη μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών. Mm-hmm. Και κοιτάξτε ότι τώρα το πρόγραμμα εμβολιασμού χρηματοδοτείται από τα χρήματα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο να κερδίζει και όμως διανέμεται με κριτήριο το πώς θα εξασφαλιστούν τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών. Ενώ δηλαδή με επιδότηση, με δημόσιο χρήμα να το πω έτσι για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, έγινε η έρευνα για να βρεθούν τα εμβόλια, όμως τη διαχείριση των εμβολίων την κάνουν μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες και με όρους τέτοιου, ναι, ανταγωνισμού. Μάλιστα. Άρα δημιουργείται, αν θέλετε, εκεί ένα πρόβλημα. Όμως έχει να κάνει και με το κατά πόσο και η ίδια η χώρα προσπάθησε να εξασφαλίσει, όχι με αυτές τις συμβάσεις που εξασφαλίζουν κέρδη συγκεκριμένων φαρμακοβιομηχανών, αλλά προσπάθησε να εξασφαλίσει από όλα τα εμβόλια που έχουν βγει και έχουν κριθεί και από άλλες χώρες, για και πέρα και από άλλες χώρες να κάνει συμφωνήσεις ώστε να μπορέσουν, ναι, γρήγορα να εμβολιαστούν. Πέραν το εμβολιασμό να έρθω ξανά στα τοπικά, όπως όλα δείχνουν, αύριο μάλλον θα ξαναβαθικοκινήσουμε, ας πούμε, επιτραπή έκφραση στην Λέσβο, ενδεχομένως να έχουμε λήψη πιο αυστηρών μέτρων στο νησί, κυρία Κομινάκα. Δυστυχώς έτσι δείχνουν τα πράγματα και νομίζουμε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα και θα συνεχίσουν να πηγαίνουμε έτσι σε αυτή τη διαδικασία το αν ξεκλείσει, αν δεν παρθούν αυτά που μήνες τώρα από την αρχή της πανδημίας όλα αυτά τα μέτρα που λέμε της προστασίας ουσιαστικής, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας του πληθυσμού, τα μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ και στο νησί και πανελλαδικά, ναι, τα ζητήματα της ενίσχυσης, σοβαρής ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας, γιατί άκουγα και στην προηγούμενη συζήτηση. Ναι, ναι, μεν μπορεί αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο να ανταποκρίνεται στην ανάγκη περίθαλψης των ασθενών COVID, όμως κοιτάξτε να δείτε, παραμένει το πρόβλημα και πανελλαδικά, γιατί μπορεί στη Λέσβο να λέμε κρατάει το νοσοκομείο, όμως όταν έχει καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας στην Αθήνα, mm-hmm, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί blackout συνολικά, ναι, για τη χώρα, γιατί αν κάπου αυξηθούν κάπου τα κρούσματα, η Αθήνα είναι και η υγειονομική πρωτεύουσα της χώρας. Όμως ταυτόχρονα αποκλείονται με αυτή τη διαδικασία και μια σειρά άλλες ασθένειες που δυστυχώς
δεν έχουν πρόσβαση, έχουν λυπή πρόσβαση στα νοσοκομεία με τη μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Το λέτε πολύ αυτό... σωστά, γιατί από τους λόγους καρκινοπαθών έτσι έχει αναδειχθεί το θέμα ότι έχουν εντοπιστεί 40% λιγότεροι καρκίνοι φέτος, όχι γιατί είναι λιγότεροι καρκίνοι, αλλά γιατί ο κόσμος πάει πιο δύσκολα στα νοσοκομεία. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που θέτεται και θα πρέπει να το λάβουμε και εμείς υπόψη. Είναι έτσι. Πολύ σοβαρό θέμα, γιατί ταυτόχρονα με την πανδημία, αν θέλετε, εξελίσθηκε μια δεύτερη πανδημία, ναι, των αποκλείονται όλες οι ασθένειες από την αναγκαία εξέταση, περίθαλψη, πρόληψη, που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο μέλλον. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι επιτακτικό και αναγκαίο το αίτημα του ΚΚΕ για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για να μπορέσει να ενταχθεί στις εφημερίες των νοσοκομείων, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Όταν λέμε ότι είμαστε σε πόλεμο, πρέπει όλες οι εφεδρίες που έχουμε να αξιοποιούνται. Άρα δεν είναι δυνατόν οι ιδιωτικές μονάδες υγείας στην Αθήνα να θησαυρίζουν από την ανάγκη του πληθυσμού να αποκτήσει πρόσβαση στην εξέταση για, για καρκίνους, για άλλες ασθένειες, πήγουσες, που αναγκαστικά στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα υγείας όταν και αν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, την οικονομική δυνατότητα, γιατί τα δημόσια νοσοκομεία είναι μπλοκαρισμένα. Μες. Άρα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτού του είδους η διαχείριση των ζητημάτων της υγείας από την κυβέρνηση, που αφήνει εκτεθειμένο και τον πληθυσμό τελικά, γιατί βλέπουμε ότι τα κρούσματα παρά τα lockdown δεν μειώνονται, αλλά συνεχώς αυξάνονται, αλλά και αφήνει απροστάτευτο τον πληθυσμό και από τη θεραπεία άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας. Και βέβαια την ίδια ώρα δημιουργούνται τεράστια οικονομικά προβλήματα και δυσκολίες στον πληθυσμό με τη συνεχής τα συνεχή μέτρα περιορισμού και από τη μία και από την άλλη τα ελλειπή μέτρα ανακούφισης. Για να κλείσω, αν θέλετε, και με το ζήτημα αυτό της πρότασης νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ, ότι εμείς εκτιμάμε ότι δεν είναι δυνατόν σε όλη αυτή τη μερίδα των ιδιαίτερα των αυτοαπασχολημένων, στον χώρο της εστίασης, των αγροτών, του κόσμου που έχει υποστεί τεράστια οικονομική ζημιά όλο αυτό το χρόνο με τους περιορισμούς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα χρέη και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και με την νέο γύρο οικονομικής κρίσης που έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη, όχι αποκλειστικά και μόνο, και δεν είναι, όχι λόγω της πανδημίας, αλλά που επιταχύνθηκε στη διάρκεια της πανδημίας, ότι θα πρέπει για αυτούς αυτό που ασχολούμε των χαμηλότερων εισοδημάτων, ναι, αυτούς που και πριν την πανδημία του 2019 είχαν εισοδήματα μέχρι μία επιβίωση. Που ήταν σε χαμηλότερες εισοδηματικές κλίμακες, μέχρι 12.000 ευρώ και μία προς αυξήσεις ανάλογα και με την οικογενειακή τους κατάσταση. Σε αυτούς θα πρέπει μέρος των χρεών τους να διαγραφεί. Γιατί με τις αναστολές των οφειλών δεν είναι δυνατόν στους επόμενους μήνες ξαφνικά να μπορέσουν να κληθούν να πληρώσουν τα χρέη προς τις τράπεζες, χρέη τα ατομικά τους χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, τα χρέη προς το δημόσιο. Είναι δεδομένο ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους πληστηριασμούς που δυστυχώς αυτό φρόντισε να ενισχύσει η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία, να ενισχύσει τον πτωχευτικό κώδικα και τις διαδικασίες, ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν αντιμέτωποι με πληστηριασμό και των σπιτιών τους και βέβαια των επιχειρήσεων, των καταστημάτων τους, των χωραφιών τους, μάλιστα, το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε ακουμπήσει νομίζω όσο θα έπρεπε, το θέμα του οικονομικού αποτελέσματος που έχει όλο αυτό που περνάμε, γιατί αυξάνεται ο κόσμος, όπως είπατε, που μπαίνει σε αυτή τη συνθήκη, μπαίνει σε αυτή την κατάσταση και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τα προστοζήν, όχι για να πληρώσει όλα του τα χρέη και όλες του τις υποχρεώσεις. Κύριε Κομνηνάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Οι ειδήσεις τρέχουν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τρέχουν και πρέπει ο κόσμος να σταματήσει, αν θέλετε, να είναι παγωμένος και να αντιμετωπίζει μόνος του την ανασφάλεια που δημιουργεί και στο χώρο της υγείας αλλά και στα οικονομικά ζητήματα. Θα πρέπει να οργανωθεί στους συλλόγους του, να διεκδικήσουν, να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν σωστά και τα ζητήματα της προστασίας της υγείας τους, αλλά και να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν όρθιοι, να ζήσουν με ένα αξιοπρεπές εισόδημα όπως τους αξίζει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή σας.